η απόφαση του Πρωθυπουργού να καταρχήσει το κουπόνι εκπαίδευσης και να αποδοθούν τα χρήματα στους δικαιούχους επιστήμονες χωρίς την προϋπόθεση να υποβληθούν στην εκπαίδευση αυτή, είναι απολύτως θετική. Απολύτως δε θετική είναι και η απόφαση να ξαναελεγχθούν όλες αυτές οι εταιρείες εκπαίδευσης, οι οποίες προφανώς δεν τηρούν όλες τα στάνταρ που θα έπρεπε να τηρούν. Χαιρετίζουμε λοιπόν την απόφαση αυτή και θεωρούμε σε έναν βαθμό ότι δικαιώνεται η θέση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου περί μη αξιόπιστης εκπαίδευσης των επιστημόνων. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος διεκδίκησε και θα συνεχίσει να διεκδικεί ίσα δικαιώματα για τους γιατρούς σε σχέση με το Σύνολο των Ελεύθερων Επαγγελματιών της χώρας. Ξαναθυμίζω εδώ ότι αποτελεί κυβερνητική δέσμευση να αποδοθεί και το επίδομα των 800 ευρώ από 15 Μαΐου και μετά, εφόσον παραμένει κλειστή η οικονομία λόγω της πανδημίας.